Με τίτλο «Ποιος θα ξεπλύνει την προσβολή προς την πόλη μας, κύριε Δήμαρχε», ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Μαραγδής, μέσα από μια καυστική επιστολή με αποδέκτητο Δήμαρχο Ηρακλείου, αναφέρθηκε στο επίμαχο ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. Ο ίδιος απάντησε και στους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς της αρμόδιας αντιδημάρχου και τα όσα ακούστηκαν στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας παράλληλα την απομάκρυνσή της. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και να επιστρέψουμε για να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μαραγδή. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Ηρακλείου, αγαπητέ φίλε Βασίλη Λαμπρινά. Μαζί με άλλους 15 πολίτες, αρχιερείς, καθηγητές πανεπιστημίων, λόγιους, συγγραφείς και γενικώς ανθρώπους με τεράστια κοινωνική και πολιτιστική προσφορά, υπέγραψε ένα κείμενο στο οποίο επισημαίνονται οι σοβαρότατες παραλήψεις σας σε ένα βίντεο που διαστρεβλώνει την ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα της πόλης μου. Θα ήταν αδιανόητο να δεχτώ ότι το κέντρο της κριτικής αναγέννησης, η πόλη των 160 οργανωμένων εργαστηρίων ζωγραφικής, η πόλη του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του Κορνάρου και τόσων άλλων, ήταν μια λατινική απλή παροικία από την οποία απουσίαζε το παλύψιστο του ελληνικού πολιτισμού και το ορθόδοξο φρόνημα. Μια πόλη χωρίς ούτε έναν ορθόδοξο ναό από τους 110 και πλέον που αναφέρονται στους χάρτες. Σε αυτή την ιερή πόλη συναντήθηκαν άνθρωποι και πολιτισμοί και συνυπήρξαν. Πράγμα που εσείς τεχνιέντος παραγνωρίζετε. Απορώ πραγματικά πώς δεν βγήκατε από τα ρούχα σας όταν είδατε ένα κατασκεύασμα με τον ψεύτικο τίτλο «Κάντια 1640» για το οποίο κομπάζουν οι συνεργάτες σας. Ανάλογη έκπληξη εισάλθηκα όταν άκουσα την αρμόδια αντιδήμαρχό σας, επί του πολιτισμού, να βρίζει 15 εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτισμού, εξαιρέστε εμένα αν σας ενοχλεί, και να διατυμπανίζει ότι είναι μικρόμυαλοι. Μικρόμυαλοι τρεις αρχιερείς, μικρόμυαλοι οι λόγοι. Οι ιστορικοί, οι καθηγητές πανεπιστημίων, μικρόμυαλοι όλοι μπροστά στους μεγαλόμυαλους αρνητές της τοπικής μας ταυτότητας. Το γεγονός ότι υπόθηκαν παρουσία σου ύβρις και προσβολές προς τα πρόσωπά μας, ημών που υπερασπιζόμαστε τον πολιτισμό και τις ανώτερες αξίες, και επειδή ο ίδιος δεν αντέδρασε στην προσβολή για να ξεπλύνει συντροπή, ελπίζω αυτή την κυρία άμεσα να την απομακρύνεις, διότι δεν είναι αντάξια αυτής της πόλης και του πολιτισμού της. Και δεν είναι η πρώτη φορά που λόγω ασχετοσύνης αλλά και εμπάθειας συμπεριφέρεται με απρεπή τρόπο στον πολιτισμό και τους ανθρώπους του. Διότι αν δεν απομακρυνθεί, λυπάμαι, αλλά το μίασμα θα πέσει επάνω σου καθ' ολοκληρίαν. Κύριε Σμαραγδή, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε ένα άκρος χαρακτηριστικό απόσπασμα της επιστολής σας. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Θέλω όμως πριν απ' όλα και πρώτα απ' όλα να σας απευθύνω το εξής ερώτημα. Θεωρείτε κατά την κρίση σας ότι εδώ τίθεται μεταξύ πολλών άλλων και ζήτημα δημοκρατίας ως προς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο δημόσιος διάλογος στην πόλη μας? Κοιτάξτε, μπαίνει, πρώτα απ' όλα μπαίνει αυτό. Mm-hmm. Αλλά μπαίνει και ένα πιο σοβαρό θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί έχουν ψηφιστεί για να αναδείξουν το καλύτερο του Ηρακλείου. Όχι να εμφανίζουν το Ηράκλειο, μια μικροεπαρχιακή πόλη χωρίς παρελθόν. Δίπλα ακριβώς είναι η Κνωσός. Είναι ο πρώτος μεγάλος ελληνικός πολιτισμός του ελληνισμού. Μέσα σε αυτή την περίοδο που αυτό το άσχημο πράγμα, άσχημο, σαν ένα γαϊδούρι που τρέχει γιατί του έχουν βάλει νεύτη στον πισινό, είναι όλο το πράγμα. Αυτό το άσχημο, αυτή την περίοδο που πάει να καταπιαστεί, γέννησε ένα μεγάλο πρόσωπο, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, ο οποίος γέννησε την νεότερη ζωγραφική. Μέσα πού? Μέσα σε ένα εργαστήρι θρησκευτικό, εκκλησιαστικό. Και ο Θεοτοκόπουλος έφυγε από εδώ και πήγε στο εξωτερικό και μεγάλωσε την Ελλάδα. Πού είναι ο Θεοτοκόπουλος? Αυτό το πράγμα, ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή ισοπεδωτική, εθνομηδενιστική, καταστροφική και στην ουσία την περίοδο που οι εξωγενείς παράγοντες που θέλουν τους ανθρώπους να είναι όπως οι τετράγωνες ντομάτες που θέλουν να κάνουν, να μπαίνουν όλοι μαζί, να μπαίνουμε σε κουτάκια. Σε αυτή τη φάση, εμείς με αυτό το παρελθόν πρέπει να αναδεικνύουμε ό,τι καλύτερο έχουμε γεννήσει, γιατί θα το χρειαστεί αύριο η ανθρωπότητα. Δεν το σβήνουμε. Αυτοί πήραν μια γομολάστικα και σβήσανε. Είναι η ντροπή της πόλης. Πάντως με αφορμή τα όσα λέτε... Είναι η ντροπή της πόλης αυτή. Είναι η ντροπή της πόλης.
Πρέπει να σας το πω αυτό. Είναι ντροπή. Είναι ανάξι αυτής της πόλης. Αυτής της μεγάλης πόλης του Ηρακλείου. Που έχει γεννήσει και γεννάει μεγάλα πράγματα. Και επειδή έχω προσωπική εμπειρία των χυδαίων συμπεριφορών, κάνω έγκληση στον Δήμαρχο, εάν δεν θέλει να υποστεί, ας πούμε, το μίασμα, να την απομακρύνει αυτή την κυρία. Να σας πω. Διότι λίγο... εάν δεν την απομακρύνει, είναι όλα αυτά που συμβαίνουν δικά του γεννήματα. Δηλαδή αυτό θα φταίει. Και όταν λέει ότι αναλαμβάνω την ευθύνη, πρέπει να κάνει ένα πράγμα. Εάν μας σέβεται, να την απομακρύνει. Εάν συμφωνεί μαζί με αυτή με την ίδια, είναι αυτός ο υπεύθυνος. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πάω στη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Λαμπρινού στο ραδιόφωνο, στο Ράδιο Κρήτη, συγκεκριμένα και στον συνάδελφο τον Μανώλη Αργυράκη. Θέλω λοιπόν να σας πω, μεταξύ άλλων, ο κύριος Λαμπρινός αναφέρθηκε στο επίμαχο βίντεο λέγοντας ότι είναι το περιεχόμενο του τουλάχιστον δεν αφορά σε ολόκληρη την ιστορία της πόλης, αλλά μόνο σε ένα μικρό τμήμα. Και πρόσθεσε ότι δέχεται πάντοτε την κριτική, ακόμη και αν είναι σκληρή. Μα δεν πρόκειται για κριτική. Πρόκειται για έγκλημα. Έπρεπε να κάνει δύο πράγματα, αν θέλει να είναι άξιος, συγγνώμη που θα το πω, αυτής της μεγάλης πόλης. Να το αποσύρει και να απομακρύνει την κυρία Αντιδήμαρχο. Επεσήμανε επίσης, κύριε Σμαραγδί, επιτρέψτε μου λίγο, ότι θα έπρεπε ίσως να είχατε απευθυνθεί στον ίδιο πριν τη δημοσίευση της επιστολής, τονίζοντας παράλληλα ότι εάν ο τίτλος ήταν το πρόβλημα, ίσως τότε θα έπρεπε να του είχατε ζητήσει να τον αλλάξει. Δεν είναι. Κοιτάξτε, μας είπαν στενόμυαλους, μικρόψυχους. Μας είπανε. Δηλαδή, θεωρούν, αυτοί ξέρουν τι είναι αυτό που πρέπει να υπηρετήσουν, και αυτό που πρέπει να υπηρετήσουν είναι αυτό που δείξανε. Ο τίτλος είναι το θέμα. Ο τίτλος είναι ή η διαγραφή του παλήψης του ελληνικού πολιτισμού και του πολιτισμού αυτής της πόλης. Αυτή η πόλη έπρεπε να είναι σε αυτά τα πράγματα που κάνουμε όλοι μας ένα πράγμα που να φαίνονται και οι άγγελοι της. Και όχι μόνο δεν φαίνεται η αγγελή της, δεν φαίνεται καν το σώμα της. Αυτή η παραγωγή που κόστησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, κύριε Σμαραγδί, πιστεύετε... Πόσο είπανε, 230.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύετε ότι το ποσό αυτό είναι αντίστοιχο του περιεχομένου και της αισθητικής του επίμαχου βίντεο? Είναι διπλό σκάνδαλο τότε. Αν αυτά τα χρήματα ισχύουν, είναι διπλό, τριπλό. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ποιοι είναι αυτοί που τα αναθέτουν, σε ποιους τα αναθέτουν και τι μεσολαβεί? Αυτό είναι μια ντροπή. Κοιτάξτε, είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Δεν περίμενα ποτέ να συμβεί αυτό το πράγμα στην πόλη μου. Ποτέ. Ποτέ. Και βγαίνουν και επιχειρηματολογούν. Και μας λένε, ας πούμε, άσχετους. Μας λένε μικρόψυχος, μικρόνοους. Μεγάλα είμαστε... μυαλά πάντως με μικρόμυαλες σκέψεις, δεν νομίζω ότι αυτά συμβαδίζουν σε καμία περίπτωση. Κατά τη γνώμη σας, είναι μονόδρομος η απόσυρση του βίντεο αυτού? Ή μπορεί να εμπλουτιστεί, να γίνει κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε να είναι ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα? Ακούστε, αυτό είναι μια κατασκευή ενός ανθρώπου χωρίς ταλέντο. Να φωνάξουν έναν άνθρωπο με ταλέντο και με πολύ λιγότερα χρήματα να κάνει ένα μικρό αριστούργημα, να το βλέπουμε όλοι και να το χαιρόμαστε και να διαφημίζει την πόλη μας, να μην τη συκοφαντεί όπως κάνει αυτό. Αυτό είχα να πω. Εγώ καταλαβαίνω, όπως και όλοι μας από όλα αυτά που λέτε, ότι είστε πάρα πολύ απογοητευμένος. Δεν ξέρω αν σας καλύπτει η φράση του κυρίου Λαμπρινού, την έχει επαναλάβει αρκετές φορές, πως όλες οι ευθύνες βαρύνουν εκείνον και πως είναι εδώ για να αναλαμβάνει ευθύνες και όχι να τις απεμβολεί. Ωραία. Αφού θέλει να αναλάβει ευθύνες, ή αυτός θα πρέπει να παραιτηθεί, ή η κυρία, ή να παραιτήσει αυτή την κυρία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τι θα πει αναλαμβάνω τις ευθύνες? Αναλαμβάνω τις ευθύνες εν πράξη. Να παραιτηθεί. Ή να ζητήσει να παραιτηθεί αυτή η κυρία, να βάλει έναν άνθρωπο που να ξέρει από πολιτισμό και να ξέρει και να μιλάει στους ανθρώπους του πολιτισμού. Γιατί και αυτό λείπει από εδώ πέρα, από εκεί πέρα. Είχατε επιδιώξει και προσωπική επικοινωνία μαζί του προημερών. Σας άκουσα στο ραδιόφωνο του 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, που
αποκαλύψατε και το περιεχόμενο του SMS. Σήμερα δημοσιοποιήθηκε και η επίμαχη επιστολή. Είχατε κάποια κρούση από οποιονδήποτε μέσα από το Δήμο, από τον ίδιο τον κύριο Λαμπρινό? Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να σέβομαι τους θεσμούς, πριν πω οτιδήποτε δημόσια, το είπα στον ίδιο, του το έγραψα. Εάν ήθελε να αναλάβει ευθύνες, έπρεπε να μου πάρει τηλέφωνο να μου πει: Γιάννη, εσύ που κάνεις σε πράγματα που βγαίνουν έξω και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Εγώ αυτό θα έκανα. Και θα του έλεγα εγώ για να τον σώσω, διότι τώρα ξέρετε τι έχει κάνει. Θα στο τέλος θα γυρίσει και οι δικοί του άνθρωποι που το υποστηρίζουν εναντίον του με αυτό το πράγμα. Αναλαμβάνω ευθύνες σημαίνει ότι πρέπει αυτός που το έπραξε να παραιτηθεί, να απομακρυνθεί και να γίνει μια επιτροπή να ελέγξουν πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Και αν άξιζε αυτό. Δεν κάνει 230.000 αυτό, αν είναι το πραγματικό νούμερο. Έτσι. Με τα συγχωρήσεις. Αλλά δεν είναι το θέμα με εμένα αυτό. Το θέμα μου είναι ότι τα έργα που πρέπει να γίνονται στο Ηράκλειο πρέπει να είναι έργα αντάξια του Ηρακλείου. Και να είναι οι άνθρωποι αυτοί που τα ορίζουν αντάξιοι του Ηρακλείου. Δεν είναι. Και πάνω που το λέω. Είμαι πάρα πολύ εξοργισμένος. Δεν το περίμενα να συμβεί, ξέρετε, αυτό το πράγμα. Σε μια εποχή που σβήνουν, έχουν πάρει τη γολμολάστιγα τα διάφορα διεθνή κέντρα και σβήνουν, σβήνουμε εμείς τον εαυτό μας. Αυτό κάνουν. Μας σβήνουν τη μνήμη μας. Δηλαδή, αν αύριο, μετά από 30 χρόνια, ένα Ελληνόπουλο που θα έχουν χαθεί αυτά και διάφορα πράγματα, και μείνει μόνο αυτό, τι θα καταλάβει? Ότι είμαστε ένας μικρός, έτσι, μια μικρή πόλη που είχε κάτι. Και ήταν από εδώ Βενεζιάννη. Αυτό είναι το Ηράκλειο. Αυτό κατάλαβαν. Άκουσα λοιπόν μια απαράδεκτη φρασιολογία από τον κύριο Μαραδί και άκουσα και τα περί κόστους του βίντεο. Ο κύριος Μαραδής, αν και σήμερα τα είπα στο ραδιόφωνο, προφανώς δεν πληροφορήθηκε ότι το βίντεο αυτό ανετέθη, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το 2012 η παραγωγή του, κατασκευάστηκε το 2013, παρεδόθηκε το έργο στο Δήμο το 2014, αν καλά θυμάμαι τις ημερομηνίες, και επομένως η παρούσα Δημοτική Αρχή ούτε ανέθεσε ούτε πλήρωσε χρήματα γι' αυτό. Αυτό το βίντεο ανιρτήθη στην ιστοσελίδα του Δήμου το 2015 την Άνοιξη, τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, και παρέμεινε αναρτημένο επί 5 χρόνια, μέχρι το 2020 δηλαδή, χωρίς καμία παρέμβαση κανενός και καμία παρατήρηση. Τότε έγινε μια επικαιροποίηση κυρίως επειδή είχε αλλάξει η τεχνολογία σε σχέση με τα tablets, όπου χρησιμοποιείται κυρίως για την περιδιάβαση στην πόλη, χωρίς να αλλάξει ούτε ένα σημείο στην απεικόνηση τον όγκο που περιελάμβανε το αρχικό βίντεο. Τώρα λοιπόν, είπα το πρωί στο ραδιόφωνο τα σημεία κατά τα οποία υπήρξαν παρεμβάσεις που δεν έχουν σχέση, όπως σας είπα, με την όγκους που απεικονίζονται σε αυτό. Το ίδιο βίντεο βραβεύτηκε το 2016 και παρουσιάστηκε από τότε αντιδήμαρχο του Δήμου Ηρακλείου στον Πειραιά, στην έκθεση που έγινε για τα θετικά προϊόντα. Αυτά τα εγνώριζε ο κύριος Μαραγδής απόψε που μίλησε κατά τον τρόπο αυτό τον καταφρονητικό?